Είμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο που είναι ήδη κοντά μας, κάθεται εδώ δίπλα μας ο κύριος Παναγιώτης Ρήγας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε Καλό πολύ για την παρουσία σας. Καλό μεσημέρι σε εσά και τους τηλεθεωτές που είναι στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή, γιατί αυτοί είναι οι πιο δύσκολοι, που δεν μπορούν έτσι να αλήθεια. κάνουν διακοπές ή να μπορέσουν να αλλάξουν περιβάλλον με την ακρίβεια την οποία πλήττει τη Είναι τη αλήθεια ότι θα, από αλλού θα ξεκινούσαμε, αλλά αφού το πιάσατε έτσι, είναι αλήθεια ότι ένα στου δύο Έλληνε δεν μπορεί φέτο να κάνει διακοπέ εξαιτία τη ακρίβεια. Κυρία Γκάλιου, δεν είναι μόνο οι διακοπέ. Δεν μπορεί να περάσει ο πολίτη και ο Έλληνα, και δεν είναι ο ένα μόνο στου δύο. Είναι ενδεχομένω περισσότερο θα πω γιατί γιατί δεν φτάνει ο μισθό να τελειώσουν το μήνα του με την ακρίβεια η οποία διέπει τα προϊόντα, τα πρώτη ανάγκη, το είναι και το ρεύμα αυτή τη στιγμή. Α, Άρα, βασικά, αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι παραίτητα. πόσο νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι και πάρα πολύ με κάτω από 800 ευρώ και το brain drain δεν έχει σταματήσει παρόλο που έγιναν μεγάλη προσπάθεια και την περιοδική μας, δεν έχουμε μνημόνια τώρα πια. ο κόσμος, παιδιά, νέα παιδιά φεύγουν και δεν μπορούν να δουλέψουν εδώ και να φτιάξουν τη ζωή τους για την επόμενη μέρα. Έτσι. δεν θέλω να πω, επειδή είμαι μια ηλικία διαφορετικών χρόνων, πώς μπορούσαμε και πώς διαμορφώναμε τίτε, μέσω του Πανεπιστημίου, μετά με τις δουλειές αυτή η γενιά ε, πώ σήμερα θα έπρεπε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώ και πάνε χειρότερα. Αυτό είναι το θέμα. Πάνε και δεν είμαστε. Κυρία Γκαλαίου. Και δεν είμαστε συμμριμόνια. Και δεν αντέχετε αυτό πια ότι ξέρετε όλα είναι εξωγενή. Δεν ναι. αντέχετε. Εν τω μεταξύ, με βάση το brain drain που λέτε, μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι τουλάχιστον 260.000 θέσει εργασία παραμένουν κενέ στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν εργαζόμενοι να τι καλύψουν. Για πολλού λόγου, βέβαια. Γιατί είναι η αλήθεια ότι κάποιε από αυτέ που μπορούσε, θα μπορούσαν να ήταν θελκτικέ αν είχαν ένα καλό μισθό, δεν έχουν καλού μισθού. Στον τουρισμό, για παράδειγμα, βλέπουμε ε, τι συνθήκε επικρατούν για την μεγάλη πλειοψηφία των ανειδίκευτων που εργάζονται στον τουρισμό. Δεν υπάρχουν καλέ συνθήκε διαβίωσης για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν ειδικότητε που είναι δισεύρετες. Γιατί αυτό, είναι πάρα πολλά, εσείς. κυρία Καλουπή. Εδώ έχει να κάνει και με το πώ διαμορφώνεται οι πολιτικέ για να διαμορφώσει τέτοιε προοπτικέ για θέσει εργασία, δηλαδή καινούργιε θέσει, καλά αμοιβόμενε, αλλά και με νέα αντικείμενα τα οποία είναι ενδιαφέροντα και είναι σύγχρονα. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει καμία. Υπάρχει ένα εργασιακό με... μεσαίωνα αυτή τη στιγμή. Και ο ΣΕΠΕ δεν κάνει καμία, πια, κανέναν έλεγχο. Ε, και είναι στο έλεγχο του εργοδότη. Και σα το λέω αυτό γιατί εντάξει, δεν σημαίνει. Εμεί είμαστε μια κυβέρνηση είμαστε κυβέρνηση προοδευτική δημοκρατική τη αριστερά, είχα μια άποψη. Αλλά θέλω να θυμίσω και προηγούμενα χρόνια που ήταν άλλε κυβερνήσει δεν υπήρχε αυτό το ανεξέλεκτο και στα χρόνια τα... που έζησα και εγώ, που ήμουν νέο άνθρωπο, δεν υπήρχε αυτό το ανεξέλεκτο των εργασιακών σχέσεων, τέτοιοι μισθοί να μην υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει, να γίνονται ατομικέ συμβάσει σήμερα και να μα λέει ε, τι τελευταίε μέρε ότι βέβαια η ανεργία 1%. Κοιτάξτε, να δείτε 1% η ανεργία εν μέσω καλοκαιριού και εν μέσω τη ε, ε, περίοδου η οποία ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν δουλειέ, είναι οι, είναι οι εποχικέ δουλειέ. Αντιλαμβάνεστο ότι είναι. Πολύ, κακό, πολύ κακή εικόνα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώ ο κ. Μητσοτάκη δεν πήρε το μήνυμα και συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο να λειτουργεί πολιτικά μετά τι ευρωεκλογέ. Να πάμε λίγο στα σημερινά ε, ή βέβαια. μάλλον των τελευταίων ημερών με αφορμή ε, αυτή την σφοδρότατη αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης μετά την αρχιοθέτηση του πορίσματος του Αρίου Πάγου σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Σήμερα εξετάζεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα ε, των κομμάτων τη αντιπολίτευση για κλίση των εισαγγελικών λειτουργών που συνέταξαν το συγκεκριμένο πόρισμα ε, στη Βουλή. Με την κυβέρνηση βέβαια να λέει ότι αυτό το αίτημα δεν είναι σύνομο και ότι είναι αντίθετο με τη διάκριση των εξουσιών. Κύριε Γκάλ, να ξεκινήσουμε πρώτα πρώτα-πρώτα, ότι ε, Το πόρισμα δεν αρχιοθετείται έτσι όπω εσεί καλά το είπατε, αλλά έτσι όπω το λένε. Mm -hmm. ε, μπορεί να αναρριφθεί ανά πάσα στιγμή ε, κάτω από άλλε συνθήκε. Αυτό είναι το ένα. Να ε, μην θεωρούν ότι έχουν τελειώσει όλα. Δεύτερον, τι ζητήσαμε, Ζητήσαμε να μα ενημερώσει ο Άριο Παύλος κυρία Ειδηλίνη και ο κύριο Ζήση. Ε, όχι να κάνουμε κριτική ή να κριτικάρουμε σε πρώτη φάση ε, το πόρισμα και τη δικαστική τους ε, αντίληψη, αλλά πού στηρίχθηκαν, ποιο είναι, ποια είναι τα δεδομένα και ποιο είναι το, το, αυτά το όμως τελικό, δεν το τελικό είναι, δεν αφορούν την ουσία τη της υπόθεσης. Όχι, όχι αυτά δεν, που αφορούν, για να μάθετε. δεν την αφορούν, δεν την αφορούν και το λέω ευθέως αυτό το πράγμα. Είναι όπως όλες οι εξουσίες, δικαστικοί, εκτελεστικοί κρίνονται, τα πορίσματα ή οι, οι, οι αποφάσεις είναι πάντα σε δημόσιο, σε δημόσιο, Σαφέστατα κρίνονται και έχετε κάθε δικαίωμα να το κρίνετε. Αλλά δεν ελέγχονται. Ζητάμε να, ζη, όχι, ζητάμε να μα φέρουν το πώ να το δούμε. Δεν είπαμε ούτε θα το κρίνουμε σε προ, αυτή τη φάση. Να δούμε πού στηρίχθηκε, ποια είναι τα στοιχεία και πού κατέληξε. Και Γιατί κατέληξε, αυτό δεν θέλουμε κάτι άλλο σε πρώτη φάση. Άρα αυτό ήταν, ήταν, ήταν και μάλιστα για ένα σκάνδαλο. Το οποίο κοιτάξτε να δείτε. Ε, όταν παρακολουθούνται υπουργοί, ε, όταν παρακολουθούνται αρχηγοί των ανώπλων δυνάμεων, ε, δεν είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρει κανέναν. Και το λέω γιατί διατέλεσα να προερωτήσω Υπουργό Εάν μου το αρχηγός μου. εγώ θα είχα παραιτηθεί. Το είχα πει και τότε, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Θα είχα και θα είχα ζητήσει εξηγήσει από τον Πρωθυπουργό. Δεν γίνεται να μην εμπιστευόμαστε υπουργού και του αρχηγού. Είναι, αδυνα... είναι, αδιανόητο αυτό. Και εδώ δεν είναι μόνο να λένε για τον Πρέταντορ. Εδώ υπάρχει και η ΑΕΠ, η οποία παρακολουθούσε, αυτό είπε η κυρία Ιδηλίνη. Ποια ήταν η λόγη που παρακολουθούσε υπουργού Εντάξει, Θεωρείτε ότι μπορούμε να του μάθουμε δημόσια να υποθούν όλα αυτά και να μάθουμε του λόγου που παρακολουθούν. Κύριε Γκάλιου, ε, κύριε αν είναι τότε η κυβέρνηση δεν κάνει καλά τη δουλειά τη, απολύτω και καλά. Δεύτερον, δεν μπορεί να επιλέγει και να είναι υ, υπόλογοι για εθνική προδοσία ή για οτιδήποτε άλλο υπουργή. Δηλαδή η, η βασική υπουργοι δηλαδη εξουσία, αλλά και η αρχηγή των ενόπλων Φανταστείτε τον πολίτη πώ μπορεί να εμπιστευτεί όταν υπάρχουν τέτοιε υπόνοιε. Άρα να μα πούν τι ήταν. Να πούν τι ήταν, ποιοι ήταν οι λόγοι. Γιατί αυτό δεν έχει ξανασυμβεί τα ιστορικά, πολιτικά, χρονικά ε, τουλάχιστον. Εντάξει, έχω μια εμπειρία και έχω μια μεγάλη διαδρομή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα να παρακολουθούνται τέτοια πρόσωπα. Προφανώ υπάρχουν πρόσωπα που θα παρακολουθούν ή οτιδήποτε άλλο για άλλου λόγου, αλλά να μα πούν. Εδώ μιλάμε για άλλη κατάσταση. Αυτή για στιγμή να επανέλθουμε επίσης... λίγο στην, στην, στην σημερινή ημέρα. Από ό,τι φαίνεται, το αίτημα λοιπόν, τη αντιπολίτευση θα, πορυ... θα απορριφθεί. Από την άλλη, είχαμε χθε μια κλιμάκωση ε, αυτή τη πρωτοβουλία, α πούμε, από τον Αλέξη Χαρίτση, που ζητάει σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Γι' αυτό το ζήτημα υπό την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πώ το βλέπετε. Θα το δούμε, αυτό, θα το δούμε, το... Αυτό. δούμε αυτό τώρα δημόσια το που ο κ. Χαρίτση αυτό, αλλά να δούμε τώρα την εξέλιξη, πώ θα, θα τελειώσει σήμερα. Αλλά κοιτάξτε, δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό το πράγμα η κυβέρνηση και με βάση τον κανονισμό τη Βουριστό, λέει ο να, να δοθεί το πόρισμα. Όχι σε δημόσια διαβούλευση. Mm -hmm. Να το δώσουν στην Επιτροπή Θεσμών Διαφάνεια, η οποία μπορεί να συνδράσει και με τον Άλλο να δώσουν όμω το πόρισμα, ε, άλλο να έρθουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί. Οι, οι εισαγγελικοί λειτουργοί δεν θα έρθουν για ανέλεγχο, να ελεγχθούν. Να μα εξηγήσουν στοιχεία του πορίσματο τα οποία αυτοί κατέληξαν. Ε, εν πάση περιπτώσει, να κλείσουμε το εξή. Εδώ είπαν ότι παρακολου... επιβεβαίωσαν και η ΕΠΗ παρακολουθούσε και το Πρέταντορ υπήρχε. Τώρα, ε, ότι αυτά είχαν διασύνδεση είναι σαφέ. Από την έρευνα τη δημοσιογραφική, εσεί είστε καλύτεροι δημοσιογράφοι. Εγώ πιστεύω πολύ καλύτερα του δημοσιογράφου όταν κάνουν την έρευνά του ε, και παγκοσμίω αυτό. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να λένε ότι δεν έχει σχέση και είναι ιδιώτε και Φωρεί επειδή δεν τα έχει τελειώσει. που βγήκαν στη δημοσιότητα δεν ελήφθησαν υπόψη από του δικαστικού που διερεύνησαν φυσικά. Αφού αφού είναι δεδομένο, κυρία Γκαλιό, ότι είναι συγκεκριμένα τα ονόματα, δόθηκαν τα ονόματα, όταν έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρα το αίτημα στον, Επιτροπή, στον επικεφαλή τη Επιτροπή Ελέγχου του απορρίτου των επικοινωνιών. Άρα λοιπόν είναι γνωστά τα πρόσωπα. Δεν αρνήθηκε ο κύριο Χατζηδάκη, δεν υπήρχε ποτέ δεν παρακολουθήθηκα. Mm -hmm. ε, και μάλιστα ε, προχθέ, πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, ο κύριο Χατζηδάκη είπε ότι πρέπει να έρθει η κυρία Ιδηλίνη και ο κύριο Ζή. Έχουν μπλέξει δηλαδή και μεταξύ του, γιατί καταλαβαίνετε ότι πόσο άσχημο είναι να παρακολουθείτε και να έχουν, να έχουν μια ευπρέπεια, θα έλεγα. Mm -hmm. Το λέω ευθέω. Δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό. Δεν... Αν ήμουν και παρακολουθούσα ο πρωθυπουργό μου, εγώ θα είχα ζητήσει εξηγήσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει δεν είναι αξιοπρεπέ. Είναι αναξιοπρεπέ για όλου αυτού και για τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνική Άμυνα, τον κύριο Φλόρο, που αποχώρησε, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αλλά και του υπουργού. Mm -hmm. Να πάμε λίγο και στα δικά μα τώρα, γιατί υπάρχει η αίσθηση, δίνεται η αίσθηση το πολύ μεγάλο τελευταίο διάστημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μία ισοκομματική ε, έτσι... Περιδίνηση, να το πω, μόλι κλείνει το ένα εσωκομματικό μέτωπο, ανοίγει ένα άλλο. Με αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση ότι ασχολείστε περισσότερο με ένα θέμα που ναι, είναι πολύ σημαντικό για το κόμμα σας, αλλά φαντάζει δευτερεύον μπροστά στα προβλήματα που έχουν οι πολίτε, που, που αναδεικνύει η καθημερινότητα και χρειάζονται μια δυνατή φωνή να τα, να τα καταγγείλει, να πιέσει την κυβέρνηση να βρεθούν λύσει. Για κάλη πρώτα απ' το ενδιαφέρον μα είναι μόνιμα. Γιατί και προτάσει έχουμε καταθέσει όλο αυτό το διάστημα για όλα τα ζητήματα που απασχολούν του πολίτε και μάλιστα σύγχρονε και, και με, νέα, με νέα αντίληψη. Το δεύτερο είναι ότι, σωστά το λέτε, ότι υπάρχουν θέματα τα οποία διαμορφώνονται και επικαλύπτουν ορισμένε φορέ ε, αυτή, διεύτερο, την, αυτή την δράση την οποία θα έπρεπε να έχουμε. Και το λέω εγώ αυτό. Ε, εγώ θα έλεγα όμω και προ όλου. Τα στελέχη και τα ειδικά τα, αυτά που είναι στην ηγεσία του κόμματο, αυτό που του ενδιαφέρει να είναι η μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στι πολιτικέ που ασκεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και μάλιστα όταν ο λαό έδωσε ένα μήνυμα. Και ε, βεβαίω ζητάει από εμά την εναλλακτική πρόταση. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια εικόνα, προφανώ δεν μπορεί και να εμπιστευτεί. Λέω λοιπόν ότι όταν αυτό εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο, δεν τιμά τη συλλογικότητα του κόμματο και μάλιστα με δημόσιο τρόπο πολλέ φορέ, mm -hmm. πάρα πολλέ φορέ, δεν τη τιμά και βεβαίω έχουμε έναν εκλεγμένο πρόεδρο δημοκρατικότατα αυτή τη στιγμή, που είναι περίπου ένα χρόνο, έτσι ένα χρόνο και κάτι, ο πρόεδρο αυτό, ο οποίο ε, δεν, δεν αφήνει να εξελιχθεί, ε, εν πάση περιπτώσει, οι πολιτικέ, οι οποίε είναι συλλογικέ. Δεν θα... έχουμε αλλάξει τίποτα από το προηγούμενο συνέδριο στο πολιτικό πεδίο του προγράμματο ε, και ε, αυτά τα οποία έχουμε πει, άρα δεν, αλλάζει, δεν έχει αλλάξει κάτι το οποίο να διαμορφώνει τέτοιες, τέτοιες επιθέσεις ε, που γίνονται αυτή τη στιγμή. Άρα ε, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία έχει ε, να είμαστε όλοι ε, προσεκτικοί και αυτό αφορά και εμένα, αφορά και τον πρόεδρο και όλους μας, αφορά και τα στελέχη είναι να είμαστε προσεκτικοί. να ρίξουν τους τόνους και οι δύο πλευρές. Δεν είναι σας... να ρίξουν τους τόνους, είναι να κάνουν να ασκήσουμε την πολιτική και αυτό το οποίο ε, ε, επιβάλλει η, η, ε, το, ε, ε, η, θέση της αξιωματικής αντιπολίτες και αυτό που θέλει ο λαός. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να κάνουμε και ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή την εμπειρία, σας το λέω ευθέως και το λέω και στου πολίτε και στου όσου μα ακούνε, είτε μέλη του κόμματο, ότι θα το επιβάλλουμε. Έχουμε μια ιστορικότητα. Εγώ είμαι τα ιδρυτικά μέλη του συνασπισμού το 89. χρόνια στην ηγεσία του. Ε, άρα θα επιβάλλουμε αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο ελληνικό λαό. Όλα τα άλλα θα βγουν στην άκρη, ε, όποιο, από όποιο ε, πλευρά και αν πρόσκονται. Και αναμένουμε να το δούμε, κύριε Ρίγα. Πολύ, να σα ευχαριστήσουμε ευχαριστώ πολύ. πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, υπόλοιπο καλοκαιριού.